δική σας εντολή της 25ης του Γενάρη. Την εντολή διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας για να τερματιστεί η λιτότητα και να επανέλθει στη χώρα μας η ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια βιώσιμη συμφωνία που θα σέβεται τόσο τη δημοκρατία όσο και τους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και θα οδηγεί συνοριστική έξοδο από την κρίση. Σε όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων μας ζητήθηκε να εφαρμόσουμε τις μνημονιακές συμφωνίες που σύνυψαν προηγούμενες κυβερνήσεις, παρόλο που αυτές καταδικάστηκαν κατηγορηματικά από τον ελληνικό λαό στις πρόσφατες εκλογές. Ωστόσο, ούτε μια στιγμή δεν σκεφτήκαμε να υποκύψουμε, να προδώσουμε δηλαδή τη δική σας εμπιστοσύνη. Μετά από 5 μήνες σκληρής διαπραγμάτευσης, οι εταίροι μας δυστυχώς κατέληξαν στο προχθεσινό Eurogroup σε μια πρόταση τελεσίγραφου προς την ελληνική δημοκρατία και τον ελληνικό λαό. Ένα τελεσίγραφο που αντίκειται στις συντηρητικές αρχές και αξίες της Ευρώπης, στις αξίες του κοινού ευρωπαϊκού μας οικοδομήματος. Ζητήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση να αποδεχτεί μια πρόταση που συσσωρεύει νέα δυσβάσταχτα βάρη στον ελληνικό λαό και υπονομεύει την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, όχι μόνο συντηρώντας την αβεβαιότητα, αλλά και διωγγώνοντας ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές ανισότητες. Η πρόταση των θεσμών δυστυχώς περιλαμβάνει μέτρα που οδηγούν στην περαιτέρω απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, περικοπές συντάξεων, νέες μειώσεις στους μισθούς του δημοσίου τομέα, καθώς και αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στην εστίαση, τον τουρισμό, με ταυτόχρονη κατάργηση των ελαφρύσεων στην νησιωτική Ελλάδα. Οι προτάσεις αυτές, που παραβιάζουν ευθέως το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην εργασία, την ισότητα και την αξιοπρέπεια, αποδεικνύουν ότι στόχος κάποιων εκ των εταίρων και των θεσμών δεν είναι μια βιώσιμη και αποφελή συμφωνία για όλα τα μέρη, αλλά στόχος είναι ίσως και η ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού. Οι προτάσεις αυτές αποδεικνύουν την αιμονή κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη σκληρή και τιμωρητική λιτότητα και κάνουν πιο επίκαιρη από ποτέ την ανάγκη οι ηγετικές ευρωπαϊκές δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουν πρωτοβουλίες που θα δίνουν επιτέλους ένα οριστικό τέλος στην ελληνική κρίση δημόσιου χρέους. Μια κρίση που αγγίζει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, απειλώντας το ίδιο το μέλλον της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ελληνίδες και Έλληνες, αυτή τη στιγμή βαραίνει πάνω μας ιστορική η ευθύνη απέναντι στους αγώνες και στις θυσίες του ελληνικού λαού για την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Η ευθύνη μας απέναντι στο μέλλον της χώρας μας. Και η ευθύνη αυτή μας υποχρεώνει να απαντήσουμε στο τελεσίγραφο με βάση την κυρίαρχη βούληση του ελληνικού λαού. Πριν από λίγο συγκάλεσα το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο εισηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός κυρίαρχα να αποφασίσει. Η εισήγηση έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Αύριο θα συνεδριάσει εκτάκτως η Ολομέλεια της Βουλής, προκειμένου να επικυρώσει την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου για δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή, 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Ήδη έχω ενημερώσει για την απόφασή μου τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τηλεφωνικά τόσο τον Πρόεδρο της Γαλλίας και την Καγκελάριο της Γερμανίας, αλλά και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενώ αύριο με επιστολή μου θα ζητήσω επισήμως από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους θεσμούς ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, προκειμένου ο ελληνικός λαός να αποφασίσει ελεύθερος από πιέσεις και εκβιασμούς, όπως ακριβώς επιτάσσει το Σύνταγμα της χώρας μας και η δημοκρατική παράδοση της Ευρώπης. Ελληνίδες, Έλληνες, στο εκβιαστικό τελεσίγραφο για την αποδοχή από τη μεριά μας μιας αυστηρής και ταπεινωτικής λιτότητας δίχως τέλος και χωρίς προοπτική να ορθοποδήσουμε ποτέ κοινωνικά και οικονομικά, σας καλώ να αποφασίσετε κυρίαρχα και περήφανα, όπως ακριβώς προστάζει η ιστορία των Ελλήνων. Στον αυταρχισμό και τη σκληρή λιτότητα να απαντήσουμε με δημοκρατία,
να απαντήσουμε με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Η Ελλάδα, τόπος που γέννησε τη δημοκρατία, να στείλει μια ηχηρή απάντηση δημοκρατίας στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα που μας παρακολουθεί με ενδιαφέρον. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα σεβαστώ το αποτέλεσμα της δημοκρατικής σας επιλογής, όποιο και αν είναι αυτό. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι η επιλογή σας θα τιμά την ιστορία της πατρίδας μας και θα στείλει ένα μήνυμα αξιοπρέπεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη είναι το κοινό σπίτι των λαών μας. Ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και φιλοξενούμενοι. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης και η Ευρώπη αναπόσπαστο κομμάτι της Ελλάδας. Όμως Ευρώπη χωρίς δημοκρατία θα είναι μια Ευρώπη χωρίς ταυτότητα και χωρίς πηξίδα. Σας καλώ όλους και όλες με εθνική ομοψυχία, ενότητα και ψυχραιμία να πάρουμε τις αποφάσεις που μας αξίζουν. Για εμάς, για τις επόμενες γενιές, για την ιστορία των Ελλήνων, για την κυριαρχία και την αξιοπρέπεια του λαού μας.